Καλή σας μέρα. Θα δούμε μαζί ενδοσκοπικές επεμβάσεις μίας ημέρας στο ανώτερο ουροποιητικό. Για την ακρίβεια θα δείτε μια ουρητροσκοπική λιθοτριψία με άκαμπτο ουρητροσκόπιο, μια εύκαμπτη ουρητρονεφροσκόπηση και θα σας δείξουμε και την τεχνική με την οποία μπορεί κανείς να ανοίξει στενώματα στο ανώτερο ουροποιητικό, είτε συγγενούς αιτιολογίας όπως μια στένωση πως, είτε επίκτητα στενώματα μετά από ένα τραυματισμό, για παράδειγμα. Οι αρχές είναι λίγο πολύ ίδιες. Αυτό που δεν θα σας δείξω με βάση το πρόγραμμα είναι για την κυστερολογική παλινδρόμηση, και αυτό γιατί δεν έχουμε καμία εμπειρία από την επέμβαση αυτή. Είναι μια κυρίως παιδιατρική επέμβαση, παιδωρολογική επέμβαση. Επέλεξα να μην σας δείξω ένα βίντεο κάποιου άλλου, το οποίο απλώς θα βλέπαμε παρέα, γιατί δεν είχα να σας πω καμία προσωπική εμπειρία. Τα άλλα που θα δείτε όμως μπορούμε να τα συζητήσουμε εκτενώς. Επίσης θέλω να πω ότι όπως συνήθως συμβαίνει και στο ανοιχτό χειρουργείο, έτσι και στα ενδοσκοπικά χειρουργεία υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τρόποι για να κάνει κανείς μια επέμβαση. Αυτό που θα δείτε στο βίντεο είναι η δική μας τεχνική. Οι πιο πολλοί από εσάς κάνετε αυτές τις επεμβάσεις, αν όχι όλες, κάποιες από αυτές, και έχετε υιοθετήσει κάποιους δικούς σας τρόπους. Και αυτή είναι προς συζήτηση. Και τέλος, πόσοι από το ακροατήριο κάνουν ουρητροσκοπήσεις σε ένα χέρι? Μπράβο. Ωραία. Επίσης, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, θα σας πω ότι αυτό που θα δείτε είναι ένα μονταρισμένο βίντεο. Περιλαμβάνει εικόνες από διαφορετικά χειρουργεία. Έχουμε επιλέξει τις καλύτερες σκηνές για να γίνει κατανοητό αυτό που θέλουμε να δείξουμε. Δεν είναι ο ίδιος ασθενής, έτσι μην σας κάνει εντύπωση που μία θα είμαστε αριστερά, μία δεξιά. Και τελειώνω. Θέλω να το πω αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον συνεργάτη μας, τον επιμελητή κύριο Γιαννόπουλο της Ουρολογικής Κλινικής του Δημοκρητίου, γιατί έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια για την επιστημονική επιμέλεια αυτού του βίντεο. Αφιέρωσε πάρα πολλές ώρες και τον ευχαριστώ θερμά και δημόσια. Λοιπόν, πάμε. Όλα είναι κύριος Γιαννόπουλος. Και η μουσική ο κύριος Γιαννόπουλος. Λοιπόν, εδώ είναι το αρχικό, η αρχική διάταξη, το setup. Μια ιδανική ουρητροσκόπηση πρέπει να έχει CR. Μπορεί να μην πατήσετε ποτέ το πετάλ, αλλά πρέπει να είναι πάνω από τον άρρωστο. Τώρα, αν δεν το έχετε, το συζητάμε. Το άκαμπτο ουρητροσκόπιο, αλλά πάντα πάνω στο τραπέζι έχουμε και το εύκαμπτο. Είτε για την περίπτωση που η πέτρα θα μας φύγει πίσω στο νεφρό, είτε όταν δεν μπορούμε πια να δουλέψουμε το άκαμπτο. Ξεκινάμε πάντα με ένα κυστεροσκόπιο 22 French. Αναγνωρίζουμε το στόμιο. Και θα δείτε τώρα ένα ουρητηρικό καθετήρα ανοιχτού άκρου 6 French, το οποίο τον προωθούμε και τον φτάνουμε στην άκρη του στομίου. Δεν τον βάζουμε στο στόμιο. Αυτό είναι ένα υδρόφιλο σύρμα, το τερούμο, το Glide Wire της τερούμο. Είναι το καλύτερο σύρμα της αγοράς. Αν θέλετε να αγοράσετε ένα σύρμα και να χρησιμοποιήσετε, πάρτε αυτό. Περνάει όλες τις πέτρες από δίπλα και όλα τα στενώματα. Είναι το καλύτερο σύρμα με διαφορά. Γλιστράει λίγο, μπορεί να σας πέσει βέβαια, κατά λάθος, αλλά μπορεί να το ασφαλίσει κανείς. Μέσα από τον ουρητηρικό ανεβάζουμε το σύρμα μέχρι τον νεφρό. Αυτό είναι το σύρμα ασφαλείας. Αυτά όλα πρέπει να γίνονται υπό κτηνοσκοπική παρακολούθηση. Βλέπετε εδώ το σύρμα να ανεβαίνει. Αυτό θα μείνει εκεί. Οτιδήποτε πάει στραβά πάνω από αυτό το σύρμα μπορείς να βάλεις τουλάχιστον ένα πιχτέλι και να σώσεις το περιστατικό. Αυτό είναι το σκεπτικό του. Τώρα, μια και τον έχουμε τον ουρητηρικό εκεί πέρα έτοιμο, τον σπρώχνουμε λίγα εκατοστά μέσα, εάν η πέτρα δεν είναι κοντά στο στόμιο. Απλώς κάνει μια διαστολή στα 6 French. Είναι που είναι εκεί, τον προωθούμε λίγο πάνω να κάνει μια διαστολή. Αποσύρουμε τον ουρητήρικο και μένουμε με το σύρμα. Χρησιμοποιούμε ένα καθετήρα 12 French Foley, τον οποίο τον αφήνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της επέμβασης, δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα και αυτό είναι το τελικό μοντέλο που είδατε, το σύρμα ασφαλείας, ασφαλισμένο, και ο Foley, ο 12άρης, στη θέση εκεί για να διάζει διαρκώς την κίστη. Τώρα, το πιο δύσκολο σημείο στην πρώτη φάση είναι να μπει κανείς στο στόμιο. Το καλύτερο είναι να προσπαθήσει να στείλει το σύρμα πάνω και να μπει κάτω από το σύρμα. Αν δυσκολεύεστε ιδιαίτερα, εδώ θα σας δείξω μια τεχνική μετά, με τα δύο σύρματα που είναι πολύ χρήσιμη. Αλλιώς μπορεί να κάνει κανείς διαστολή με ένα μπαλόνι. Εδώ ήταν εύκολο στόμιο, περάσαμε πάνω. Λοιπόν, μπροστά μας δύο πέτρες. Εκτιμούμε λίγο το μέγεθος. Μπορείς να τις μετρήσεις συγκρίνοντας με ένα μπάσκετ 3 French. Εδώ κρίθηκε ότι μπορούν να αφαιρεθούν έτσι. Προσέξτε λίγο το μπάσκετ αυτό. Οι πιο πολλοί το ξέρετε, είμαι σίγουρος. Οι εταιρείες πια λανσάνουν στην αγορά μπάσκετ τύπου Nightingale. Είναι τα καλύτερα μπάσκετ, είναι μαλακά, χωρίς άκρο μπροστά που να τραυματίζει. Για την ακρίβεια, αυτό δεν είναι ντόρμια. Κακώς αναφέρεται ως ντόρμια από πολλούς. Είναι flat wire μπάσκετ τύπου σεγκούρα. Είναι σεγκούρα μπάσκετ, αν θέλετε να το δείτε στο όρμα, όχι ντόρμια μπάσκετ.
Ξαναλέω και πάλι, είναι τεσσάρων σειρμάτων, δεν έχει μύτη μπροστά, άρα δεν τραυματίζει και έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι μπορεί να απελευθερώσει τον λίθο αν μπλοκαριστούμε. Αυτό δεν το είχε από τον Ντόρμια. Όχι, θα σου πω, Αντρέα, θα χάσω για το βίντεο, να το απαντήσω στο διάλειμμα, θα σου πω γι' αυτό. Ναι. Είναι zero tip, δεν έχει μύτη μπροστά. Το Σεγκούρα πάει στα τέσσερα, στο καλάθι, στα τέσσερα σύρματα. Στο σχήμα, ναι. Η εταιρεία, την Boston, έχει άλλο νομίζω Σεγκούρα που λανσάρει, με ότόνομα Σεγκούρα. Τώρα, εδώ είναι μια άλλη πέτρα, την οποία σε πρώτη φάση θα δείτε τον μπάσκετ να απλώνεται. Πάει να την πιάσει, αλλά μετά το μετανιώνει, γιατί του φάνηκε μεγάλη. Οπότε εδώ θα χρησιμοποιήσουμε την ενδοσκοπική λιθοτριψία. Με την καλύτερη πηγή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά, μέχρι τώρα τουλάχιστον, που είναι το Holmium Laser. Η ένταση του Holmium ξεκινάει, η σύστασή μου να ξεκινάει με μνημοτεχνικό κανόνα 8 Hz 08 Joule. 808. Αν δεν δουλεύει, πάτε στα 10 Hz και 1 Joule, 11. Εδώ ξεκινήσαμε λίγο ψηλά, στο 1 Joule, και βλέπετε αυτό το popcorn effect ή snow effect που κάνει το laser, το οποίο πολλές φορές είναι ενοχλητικό. Μια σύσταση είναι να δοκιμάσει κανείς να κατεβάσει λίγο την ένταση. Εδώ ξεκινήσαμε, ξαναλέω, στο 1 τζάουλ, βιαστικά λίγο να τελειώσουμε γρήγορα. Την κατεβάσαμε στο, θα δείτε, θα κατέβει σε λίγο η ένταση στο 0,8 και η εικόνα θα είναι καλύτερη. Τώρα, πώς σπάζουμε την πέτρα με το λέιζερ? Δεν τη σπάζουμε όπως τη βρούμε μπροστά μας, υπάρχουν τεχνικές. Μια τεχνική, εδώ κατεβαίνει η ένταση λίγο, θα δείτε κάπως καλύτερη εικόνα. Μια τεχνική είναι να κάνει κανείς μια τρύπα through μέσα από την πέτρα και να τη σπάσει σε κομμάτια. Αυτή η τεχνική είναι ωραία, αλλά είναι επικίνδυνη. Μπορεί να σπάσει την ίνα και μπορεί να τρυπήσει το τείχμα του ουρτήρα από πίσω, αν δεν το προσέξει. Μια πολύ ωραία τεχνική είναι η pain technique, τεχνική του βαψίματος. Τρως την πέτρα σιγά-σιγά, στην επιφάνεια μπροστά. Αν έχει υπομονή, μπορεί να κάτσει και να τη φας όλη, χωρίς να βγάλει ένα κομμάτι. Αν έχει υπομονή. Και ανάλογα με το τι πέτρα έχει να κάνει. Δείτε λίγο τι ωραία που το λέει, τρώει την πέτρα. Βλέπετε πώς εξαφανίζεται εδώ η πέτρα. Μπορεί να το συνεχίσει αυτό το πράγμα και να δουλεύει μέχρι τέλος, μέχρι τελευταία στιγμή. Αν κάποια στιγμή βαρεθεί, μπορεί με το λέιζερ να επιχειρήσει να κάνει κομμάτια. Κοιτάξτε κάτι χαρακτηριστικό. Η πέτρα, όσο ό,τι χτυπάμε, δεν έχει κουνηθεί. Δεν έχει κάνει ούτε μισό πόντο πίσω. Βλέπετε αυτή την πτυχή του ουρητήρα, θα τη βλέπετε συνέχεια εδώ. Δεν θα τη χάσουμε σε όλη την επέμβαση. Και αυτό γιατί το λέιζερ έχει το μικρότερο ποσοστό απόθεση του λίθου προς τα πίσω. Τώρα εδώ η πέτρα γύρισε λίγο, μας έκανε τη χάρη και γύρισε. Ξαναρχίζουμε τη διαδικασία. Το λέιζερ, εδώ την κόψαμε κομμάτι. Το λέιζερ είναι μια ασφαλής πηγή λιθοτριψίας και να πυροβολήσει στο τείχομα δεν παθαίνει και τίποτα. Φτάνει να μην επιμείνει κανείς. Αν πήγαινε στο τείχομα και πυροβολάει συνέχεια θα το τρυπήσει. Αλλά αν φάει και μία-δύο το τείχομα τυχαίες δεν παθαίνει τίποτα. Βλέπετε το popcorn effect δεν είναι πολύ έντονο πια με χαμηλότερη ένταση. Εδώ αξιολογούμε το μέγεθος και είμαστε έτοιμοι να δούμε αν μπορούν να αφαιρεθούν. Εδώ νομίζω ότι κρίθηκε πως πλέον μπορούμε να επιχειρήσουμε να τα αφαιρέσουμε. Μέτρο μονάδα σύγκρισης είναι το μπάσκετ ή αν θέλετε το σύρμα. Για να έχετε μια ιδέα του πώς είναι η διάμετρος του λίθου που βλέπετε. Προσέξτε τώρα, κατεβαίνουμε προς τα κάτω με το μπάσκετ ανοιχτό, δεν το έχουμε κλείσει. Μπήκαν και άλλες μέσα και ερχόμαστε. Πάντα υπό άμεση όραση. Ποτέ δεν τραβάμε τυφλά, έτσι. Αυτό είναι αυτονόητο. Κάποια στιγμούλα, χάρη στην ιδιότητα που έχει αυτό το μπάσκετ, τα συγκρίματα φύγαν από μέσα και μας έμεινε το μεγάλο κομμάτι. Πάει να φύγει, βλέπετε το δοντάκι εδώ. Αυτό θα μπορούσαμε να το είχαμε φάει. Εδώ θα μπορούσε κανείς να είναι λίγο πιο υπομονετικός και να το διώξει αυτό το δοντάκι. Παρ' όλα αυτά, με λίγη προσοχή, δοκιμάζουμε να τις αλλάξουμε λίγο φορά. Τις τρίψαμε λίγο. Τίποτα δεν γίνεται. Ξανά πίσω. Το μπάσκετ αυτό, αν θέλουμε, μπορεί να την ελευθερώσει τώρα την πέτρα. Αν το ανοίξουμε, λίγο να το κουνήσουμε πάνω στο τείχομα, θα φύγει η πέτρα πίσω πάλι. Δεν μπλοκαριστήκαμε. Λοιπόν, λίγο να σταματήσουμε το βίντεο εδώ. Όσον αφορά το μπάσκετ, το είπαμε ήδη, αλλά τα Σεγκούρα μπάσκετ. Ήταν τα μπάσκετ σαν καλάθια, με τέσσερα σύρματα. Σε αντίθεση με τα ντόρμια μπάσκετ, που είναι αυτά τα υλικοειδή, που τα ξέρετε όλοι. Στη συνέχεια, οι εταιρείες, το όνομα του Σεγκούρα, ας πούμε, που είναι το όνομα του Μακαρίτη πλέον Σεγκούρα, το έδωσαν σε κάποια συγκεκριμένα υλικά τους για να πάρουν την πατέντα, ας πούμε, για να το διαφημίζουν με το όνομα του μεγάλου αυτού ενδορολόγου. Στην ουσία, είναι ένα μπάσκετ με τέσσερα σύρματα, λέγονται flat wire μπάσκετ αυτά. Ενώ τα άλλα που ξέρουμε είναι τα helical μπάσκετ, τα υλικοειδή μπάσκετ. Τα flat wire μπάσκετ από Nitinol, χωρίς μύτη, τα tipless, είναι τα καλύτερα μπάσκετ της αγοράς και σας ασυνιστώ ανεπιφύλακτα και με όλη την καρδιά, ειλικρινά. Λοιπόν, εδώ σταματάει η άκαμπτη ουρτυροσκόπηση. Πριν περάσουμε στην εύκαμπτη. Οδυσσέα. Αυτό ήταν
Έχω πολύ αυστηρό δάσκαλο στην ουρητηροσκόπηση και πάντοτε μου επιβάλλει να γίνει ανιούσα οπωσδήποτε ουρητηρογραφία. Οπωσδήποτε σε οποιοδήποτε άρρωστο. Ανιούσα, ουρήτηρο. Ωραία. Αυτό δεν ξέρω αν προσέξατε, αν το πρόσεξε κανείς. Την ώρα που ανέβαινε το σύρμα υπήρχε σκιαγραφικό στους κάλικες. Το προσέξατε μήπως? Λοιπόν, το κάνουμε κι εμείς και είναι η καλύτερη και πιο ασφαλής μέθοδος. Δηλαδή, μόλις βάλεις το σύρμα και το σύρμα πάει πάνω, να προωθήσεις λίγο τον ουρητηρικό, να βγάλεις το σύρμα, να ρίξεις λίγο σκιαγραφικό, να δεις τον ουρητήρα σου και να ξαναβάλεις το σύρμα. Αυτό είναι το απόλυτα ασφαλές. Και θα συμφωνήσω μαζί σας. Το θέμα ποιο είναι? Ότι όσο περνάει ο καιρός και νιώθεις καλύτερα, νιώθεις πιο ασφαλής, νιώθεις, αν θέλεις, λίγο πιο έμπειρος, προσπαθείς να κόψεις κάποια βήματα. Αλλά συμφωνώ, αυτό είναι το σωστό. Τέλος. Και για να ενισχύσω αυτό που λέει ο κύριος Γιανακόπουλος, μια που Στέλιο ακούστηκε η γνώμη μου, συμφωνώ και εμείς πολλές φορές το παραλείπουμε και για έναν ακόμα λόγο. Αν δεν δουλέψεις στο κάτω τριτημόριο ή στο μέσο που έδειξε ο Στέλιος και θέλεις να κάνεις μια άκαμπτη στο άνω, θα το πει αμέσως μετά, με την ανιούσα που θα σου φύγει πέτρα. Και μπορεί να μπλέξεις και εκεί. Επομένως, λίγο σκιαγραφικό, ίσως καμιά φορά και λόγω χρόνου πολλές φορές και εμείς το παραλείπουμε, μην νομίζετε. Χάρη. Όχι, άναψε το. Ναι. Και εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που υπόθηκε προηγουμένως για το θέμα της ανιούσας. Πάντα το κάναμε κι εμείς εκεί που ήμουν. Ήθελα να ρωτήσω την εμπειρία σου, Στέλιο, στο θέμα των συσκευών που δεν επιτρέπουν την παλινδρόμηση της πέτρας. Παραδείγματος χάρη, αν θεωρείς απαραίτητο, τη χρήση του κόνου. Το λέω γιατί σαν standard practice εμείς αυτό κάνουμε και θέλω να ξέρω τη γνώμη σου. Okay. Λοιπόν, υπάρχουν δύο συσκευές στην αγορά από δύο εταιρείες, τουλάχιστον αυτές ξέρω εγώ. Το ένα είναι το Stone Cone της Boston και το άλλο είναι το End Trap της Cook. Αυτές οι συσκευές έχουν σκοπό να περάσουν πίσω από την πέτρα, να ανοίξουν και να εμποδίσουν την παλινδρόμηση του λίθου προς τον νεφρό. Είναι 3 φρέντς η διάμετρός τους. Προϋποθέτει λίγο να μπεις και να βγεις για να τις αφήσεις πίσω σου. Ένα αυτό. Δεύτερον, μου έχει τύχει με το End Trap να μπλοκαριστώ σε μια πέτρα μεγαλύτερης διαμέτρου και να μην μπορεί να μου μαζευτεί ξανά μες στο θικάρι του. Όμως, γενικά δεν τις χρησιμοποιώ και θα σας πω γιατί. Γιατί, όπως είδατε πάνω στο τραπέζι, έχουμε το εύκαμπτο και δεν μου νοιάζει καθόλου αν η πέτρα φύγει πίσω στο νεφρό. Εάν έχεις το εύκαμπτο και ξέρεις να το δουλεύεις, δεν έχεις πρόβλημα. Εάν το εύκαμπτο δεν είναι διαθέσιμο ή δεν έχετε εμπειρία, αυτές οι συσκευές είναι πάρα πολύ χρήσιμες με την προϋπόθεση ότι το κόστος το αντέχει είτε η κλινική στην οποία δουλεύετε, είτε το νοσοκομείο στο οποίο εργάζεστε και μπορεί να το πάρετε. Δεν θυμάμαι, είναι γύρω στα 200 και βάλω. 250 και πάνω, ναι. Αλλά φανταστείτε ότι είναι μια χρήση οι συσκευές αυτές, έτσι. Ναι, είναι σαφώς μια χρήση. Απλώς το εναλλακτικό που ενδεχομένως μπορεί να σκεφτεί κανείς σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να χρησιμοποιήσει τον κόνο κατευθείαν σαν σύρμα. Ωραία. Σωστό. Οπότε γλιτώνει τον glide wire και έχει το πλεονέκτημα αυτό. Ναι. Είναι χρήσιμες. Εγώ θα έλεγα ότι όταν κάποιο έχει τη δυνατότητα να τις χρησιμοποιήσει, ας τις δοκιμάσει και ας τις βάλει. Κακό δεν θα έχει. Δεν θα έχει. Τώρα το κόλλησα εγώ μια φορά με το End Trap δεν σημαίνει ότι κολλάνε όλα τα End Trap, έτσι. Ωραία, στο εύκαμπτο, προσέξτε λίγο τώρα. Στο εύκαμπτο, όταν θες να χρησιμοποιήσεις εύκαμπτο, το βήμα που αμέσως έρχεται μπροστά στο πρώτο βήμα είναι πρέπει να βάλεις ένα δεύτερο σύρμα. Το εύκαμπτο δεν μπορεί να περάσει απευθείας μέσα στον ουρητήρα όπως το άκαμπτο. Ή καλύτερα να το πω σωστά, δεν μπορούσε με τα παλιότερα εργαλεία. Γιατί ήταν πιο μαλακά και πιο δεν είχαν αυτό που λέμε το τόρκο 1:1. Δηλαδή, όταν στρίβεις τη λαβή σου, η μύτη να στρίβει στην ίδια ακριβώς, με την ίδια ακριβώς γωνία. Επομένως, ήταν μαλακά, κάνανε ό,τι θέλανε. Με τα καινούργια εργαλεία που έχουν καλό περίβλημα, σκληρό περίβλημα, μπορείς με εμπειρία να το περάσεις μέσα από το στόμιο, αλλά θέλει εμπειρία και είναι δύσκολο. Επομένως, για κάποιον που θέλει να κάνει εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση ήρεμα και ωραία από την αρχή, πρέπει να βάλει ένα δεύτερο σύρμα. Το ένα σύρμα που είδατε πριν θα μείνει σαν σύρμα ασφαλείας και το δεύτερο σύρμα, αυτό που θα δείτε τώρα πώς μπαίνει, θα χρησιμοποιηθεί για το ουρητηροσκόπιο. Πάμε λίγο. Πώς μπορείς να βάλεις το σύρμα? Ο πρώτος τρόπος είναι, όπως είσαι εκεί με το άκαμπτο εργαλείο, είτε γιατί είχες δουλέψει ήδη, είτε γιατί ξεκίνησες με αυτό, να περάσεις μέσα από τον αυλό του εργαλείου, να περάσεις το σύρμα για το οποίο συζητάμε. Βλέπετε εδώ, το ένα σύρμα είναι εδώ το ασφαλείας. Ο καθετήρας είναι εδώ και βάζουμε ένα δεύτερο σύρμα μέσα από τον αυλό του ουρητηροσκοπίου. Αυτά όλα θα γίνουν εδώ μπορεί να γίνει υπό όραση, αλλά μπορούν να γίνουν και με ακτινοσκοπική καθοδήγηση, έτσι. Αλλιώς η δεύτερη λύση είναι ο καθετήρας dual lumen, ο καθετήρας διπλού αυλού. Είναι ένας καθετήρας 10 φρέντς, μπαίνει πάνω από το σύρμα
ασφαλείας, το μειονέκτημα ότι για λίγο μένεις χωρίς σύρμα ασφαλείας. Το κάνεις σύρμα εργασίας. Δεν έχεις ασφάλεια, το χρησιμοποιούμε πλέον. Αλλά είναι για λίγο αυτό, λίγα δευτερόλεπτα. Πάνω λοιπόν από το σύρμα ασφαλείας, περνάμε τον dual lumen, παρακολουθούμε ακτινοσκοπικά, τον στέλνουμε μέχρι εκεί που θέλουμε, μέχρι το άντρο τιμόρου του ρητήρα, μέχρι το νεφρό, ξέρετε πού θέλουμε να πάμε, και μέσα από το δεύτερο αυλό θα περάσουμε ένα δεύτερο σύρμα. Το ένα σύρμα θα γίνει πάλι σύρμα ασφαλείας, ώστε να μπορούμε να διασωθούμε σε περίπτωση που οτιδήποτε πάει στραβά, και το άλλο σύρμα είναι το σύρμα που θα δουλέψουμε. Λοιπόν, ένας τρόπος να βάλεις το εύκαμπτο είναι να το περάσεις railroad πάνω από το σύρμα. Εντάξει, το πλύζεις πάνω από το σύρμα, βλέπετε. Το κακό με αυτή την τεχνική είναι ότι όταν μπεις πάνω, δεν μπορείς να ξαναβγείς. Αν χρειαστεί να βγεις, πρέπει να κάνεις πάλι το ίδιο, να ξαναβάλεις δεύτερο σύρμα και να ξαναπεράσεις από πάνω. Δηλαδή, αν μπεις μέσα, πρέπει να μείνεις μέσα σε αυτή τη φάση. Αν βγεις, όλα θα γίνουν από την αρχή. Προσέξτε πώς μπαίνει το εύκαμπτο. Έτσι, σαν όπως βάλαμε τον dual lumen μπαίνει. Ο βοηθός κρατάει το εργαλείο πίσω και εσύ σπρώχνεις. Οπλίζουμε εδώ το ασφαλιστικό. Εδώ μπορούμε να βγει το σύρμα. Εδώ είναι το στεγανοποιητικό. Μπορεί να βγει το σύρμα. Πια δεν το χρειαζόμαστε. Προσέξτε μια λεπτομέρεια πολύ σημαντική. Γυρίζουμε από την απλή βαρύτητα στο πουάρ. Αν χρησιμοποιήσετε εύκαμπτο, θα γυρίσετε στο πουάρ. Και αυτό γιατί ο αυλός εργασίας του είναι μόλις 3,5 φρένς και όταν μπει και εργαλείο μέσα, ούτε σταγόνα δεν τρέχει. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε πουάρ. Αλλιώς οι πιο πολλοί ρωτάνε, λέει, μα δεν έχω ροή νερού. Φυσικά δεν μπορεί να τρέξει από αυτόν τον αυλό. Πρέπει να βάλεις πουάρ για να έχεις ροή καλή. Η δεύτερη λύση για το εύκαμπτο είναι η θήκη. Η θήκη ουρητηροσκόπησης. Αυτή περνάει πάνω από το σύρμα. Ξαναλέω, το σύρμα ασφαλείας είναι εδώ, έτσι. Το σύρμα εργασίας είναι αυτό. Περνάει πάνω από το σύρμα και τη στέλνουμε μέχρι εκεί που θέλουμε. Μέχρι το άντρο τιμόριο, μέχρι την πύρο του νεφρού, όπου μας αρέσει. Πάντα όμως με ακτινοσκοπική καθοδήγηση. Και πολύ προσεκτικά για να σιγουρευτούμε ότι δεν κάνουμε τραυματισμό στον ουρητήρα. Βγάζουμε τον εσωτερικό μαντρέντη, το obdurator, και βλέπετε ότι βγάλαμε και το σύρμα μαζί, δεν το χρειαζόμαστε πια. Και τώρα έχουμε μια πρόσβαση στον ουρητήρα, η οποία είναι μόνιμη. Τώρα μπαίνουμε και βγαίνουμε όσες φορές θέλουμε. Η εικόνα του εύκαμπτου σαφέστατα δεν είναι σαν του άκαμπτου. Αλλά με τα καινούργια εύκαμπτα δεν είναι και κακή. Έτσι. Το μεγάλο πρόβλημα με το εύκαμπτο είναι να προσανατολιστεί κανείς μες στο νεφρό, να ξέρει πού βρίσκεται. Πολύ χρήσιμο σε αυτό είναι η ακτινοσκόπηση. Δηλαδή, αν χαθεί κάποιος, το καλύτερο είναι να πατήσει την ακτινοσκόπηση και να προσπαθήσει να κατευθύνει με την ακτινοσκόπηση. Ρίχνουμε και λίγο σχιαγραφικό, αν χρειαστεί, να δούμε τους κάλικες. Εδώ δείτε, ψάχνουμε να προσανατολιστούμε ακόμα. Ψάχνουμε δύο πετρούλες σε κάποιο κάλικα εδώ. Τραβιόμαστε ξανά πίσω αν χρειαστεί και βλέπετε εδώ την είσοδο του κάλικα. Εκεί μέσα είναι αυτές οι δύο πονηρές πέτρες, οι οποίες έχουν κρυφθεί σε ένα καλικάκι που με μεγάλη δυσκολία μπορούμε να μπούμε. Βλέπετε εδώ θέλει ήπιους χειρισμούς. Σιγά σιγά παίζεις με την άκρη του εργαλείου, το στρίβεις δεξιά-αριστερά ανάλογα και προσπαθείς να τρυπώσεις εκεί ήπια και ήρεμα. Τώρα, όταν είσαι με τις πέτρες μπροστά και το εύκαμπτο, η τεχνική paint που σας έδειξα πριν είναι καλύτερη. Δεν θες πολύ λοιπόν, να μπαίνεις και να βγαίνεις με το εύκαμπτο μέσα σε αυτό το σύστημα. Καθίστε εκεί και σπάστε την πέτρα με την ησυχία σας. Και η φιλοσοφία της εύκαμπτη της ουρητηρολιθοτριψίας, ειδικά στο νεφρό, είναι να σπάσουμε την πέτρα σε αποβλητέα κομμάτια. Όχι να τη σπάσουμε σε 2-3 μεγάλα και να τα βγάλουμε. Η φιλοσοφία του εύκαμπτου είναι όταν τελειώσει η επέμβαση, ο νεφρός είναι γεμάτος μικρά-μικρά συγκριματάκια, μικρή λεπτή άμμο. Γι' αυτό και βλέπετε εδώ η τεχνική paint πάλι, όπου σιγά-σιγά τρώμε το λίθο, δείτε εδώ πώς φεύγει. Θα φανεί ωραία πώς σιγά σιγά τον τρώμε με υπομονή. Είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Θέλει υπομονή όμως. Το ψηφιακό εδώ πέτυχε. Ναι. Βλέπετε το τελικό. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Πολλά μικρά συγκρίματα. Αυτά θα φύγουν μόνα τους. Είναι άμμος ουσιαστικά. Τώρα, εάν κάποιο από αυτά νομίζετε ότι είναι λίγο μεγαλύτερο, μάλλον είναι δυνατό να αφαιρεθεί μέσα από το θικάρι, μπορείτε να το ψαρέψετε, αλλά αυτό καμιά φορά μπορεί να σας κολλήσει στο θικάρι. Αυτό μας φάνηκε μικρό εδώ, είναι άλλο περιστατικό εδώ. Βλέπετε ότι το μπάσκετ αυτό είναι το ίδιο μπάσκετ. Χτυπάμε μέσα στον κάλικα, δεν παθαίνει τίποτα ο κάλικα, δεν έχει μύτη. Θα το πιάσει τώρα και πάντα υπό όραση, μια λεπτομέρεια που δεν την είπα και στο άκαμπτο, πρέπει να βλέπεις πάντα την πέτρα την ώρα που βγαίνεις. Να ξέρεις που σου μείνει τουλάχιστον, περίπου που σου μείνει. Και εδώ θα δείτε ότι λίγο με μια μικρή κίνηση θα στρίψουμε και αυτό το πετραδάκι ήταν οριακό για να περάσει από το θικάρι. Τώρα, τελειώνοντας την επέμβαση, θα βάλουμε το stent.
δεν χρησιμοποιούμε κυστεροσκόπιο. Όπως είμαστε εκεί, παίρνουμε το σύρμα ασφαλείας και χρησιμοποιούμε στέντ ανοιχτού άκρου. Το βάζουμε πάλι με railroad fashion, δηλαδή πάνω το σύρμα, με εκνοσκοπική καθοδήγηση. Το pusher, οπωσδήποτε με εκνοσκόπηση. Βλέπετε, εδώ είναι άλλο περιστατικό, εδώ έχουμε κάνει και έγχυση σκιαγραφικού, εδώ κάναμε ανιούσα, γι' αυτό έχουμε σκιαγραφικό. Κοιτάξτε το πώς ανεβαίνει. Σκιαγραφικό σου κάλυγε, θα φανεί σε λίγο, για να δείτε ότι και εμείς κάνουμε ανιούσα. Η τεχνική αυτή έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι όταν τελειώσει την επέμβαση, ξέρεις ότι το stand σου είναι σίγουρα στη θέση του. Δεν υπάρχει αμφιβολία για το που είναι το stand, μπήκε, δεν μπήκε, τρύπησε, δεν τρύπησε. Είναι εκεί που πρέπει να είναι. Κατεβαίνουμε κάτω στο επίπεδο της ειδικής σύμφυσης και το pusher αυτών των stand, των καλών εταιριών, έχει αυτό τον ακτινοσκερό δείκτη εδώ που σου λέει πού τελειώνει. Το βλέπετε το δείκτη. Κάπου στη μέση της ειδικής σύμφυσης τραβάμε όλο το σύρμα πίσω, το stand μένει μέσα και να το pusher που δείχνει πού τελειώνει το stand. Και πλέον ξέρεις ότι το stand σου είναι σωστά, βαλμένο, το ελέγχεις ακτινοσκοπικά, ο καθετήρας ήδη στη θέση του και έχουμε τελειώσει. Λίγο σταματήστε το βίντεο αν θέλετε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το εύκαμπτο. Ο καθηγητής κ. Χατζηχρήστου ρώτησε εάν με το ψηφιακό η εικόνα είναι καλύτερη. Βέβαια είναι καλύτερη, αλλά υπάρχει το πρόβλημα που αναφέρθηκε προχθές. Νομίζω ποιος το είπε, ο Ανδρέας ή ο Θοδωρής το ανέφερε, ότι δηλαδή. Ο Γιάννης, με συγχωρείτε. Ο Αδαμάκης, ότι το snow effect είναι πιο έντονο. Αυτό δεν είχες πει προχθές, καλά θυμάμαι. Το snow effect είναι πιο έντονο. Αλλά εντάξει. Okay. Παρακαλώ. Θα ήθελα να ρωτήσω, τα σύρματα τα οδικά για να περάσει και το εύκαμπτο από πάνω αλλά και το pigtail χωρίς κυστεροσκόπιο, τι διάμετρο και πάνω πρέπει να έχουν? Ωραία. Λοιπόν, εμείς χρησιμοποιούμε σύρμα 0038 inch-on. Η πιο πολλή, από όσο έχω την αίσθηση τουλάχιστον από τη διεθνή βιβλιογραφία και τις επαφές με άλλα κέντρα, χρησιμοποιούν σύρμα 0035. Δεν έχει μεγάλη διαφορά. Εμείς χρησιμοποιούμε λίγο πιο μεγάλο σύρμα, πιο μεγαλύτερη διαμέτρου. Τα σύρματα που είδατε ήταν το ένα. Που είδατε ήταν το Glide Wire, το Terumo, το οποίο ξαναλέω για μένα είναι το καλύτερο με διαφορά. Και το δεύτερο που είδατε επίσης ήταν το Sensor της Boston. Δεν βάζουμε Super Stiff Ablats εκτός αν με αυτά τα σύρματα προκύψει κάποιο πρόβλημα. Επομένως, σύρμα 0038 με βάση τη δική μας εμπειρία, ένα regular σύρμα από αυτά που κυκλοφορούν ευρέως. Όχι Super Stiff πάντως. Δεν βάζουμε Super Stiff. Να ρωτήσω κι εγώ αν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις για το εύκαμπτο και ενδείξεις για το άκαμπτο. Ναι. Καταρχήν, είναι προφανές ότι η ένδειξη για το εύκαμπτο είναι αυτονόητη όταν πρέπει να δουλέψουμε στο νεφρό. Εντάξει, άρα όταν θέλει να πάει κανείς στο νεφρό, αυτό είναι κατανοητό από όλους, θα βάλεις εύκαμπτο. Πάει αυτό. Τώρα, για το άκαμπτο, ο γενικός κανόνας είναι πάνω από τα λαγόνια εύκαμπτο, κάτω από τα λαγόνια άκαμπτο. Μη διαμαρτυρηθείτε, θα το διευκρινίσω. Αυτό είναι ο κανόνας όμως. Πάνω από τα λαγόνια εύκαμπτο, κάτω από τα λαγόνια άκαμπτο. Στην πράξη όμως ξέρουμε όλοι ότι παίρνουμε το άκαμπτο και πολλές φορές ανεβαίνουμε μέχρι την πίελο. Σωστά. Πολλές φορές. Να μην πω τις περισσότερες. Υπάρχουν όμως και φορές που με το άκαμπτο κάποια στιγμούλα βρεθήκαμε κάπου στη μέση του ουρητήρα και εκεί ούτε να προχωρήσουμε μπορούμε, αλλά και ακόμα όταν φτάσουμε στην πέτρα και τη δούμε, είμαστε καθυλωμένοι σε ένα εργαλείο σχεδόν ακίνητο, με ένα προστάτη ενδεχόμενα μεγάλο και δεν μπορούμε ούτε να το γυρίσουμε για να χτυπήσουμε την πέτρα όπως θέλουμε. Θα έλεγα λοιπόν, για μένα αδρά όμως, ότι ο πιο σωστός κανόνας θα ήταν για το πάνω τριτημόριο, καλό θα είναι να έχουμε και το εύκαμπτο. Για το μέσο και το κάτω τριτημόριο, το άκαμπτο φτάνει στο 90% και πλέον των περιπτώσεων. Γιώργο. Ένα σχόλιο για τα σύρματα που είπατε. Το μικρόφωνο. Από το 0,35 που είπατε, περνάει, έχουμε τη δυνατότητα να περάσουμε και το stand. Ενώ από το 0,38. Γιατί stand μιλάς? Ακόμα και το 4,7, 4,8. Το λοιπόν, το 4, το ποιας εταιρείας? Boston. Λοιπόν, εμείς βάζουμε καταρχήν εξάρι pigtail μετά το χειρουργείο, οπότε το εξάρι pigtail περνάει από το 0,38. Βάζουμε εξάρι. Γι' αυτό και το 0,38 δεν είναι πρόβλημα. Το 4,7 περνάει από 35 συνήθως. Συνήθως. Εντάξει. Επίσης, μια άλλη λεπτομέρεια ότι αν ο ουρητηρικός καθετήρας που βάλετε στην αρχή της επέμβασης είναι 4, πάλι θες 35 σύρμα. Άρα το τι σύρμα θα βάλεις, το τι στεν θα χρησιμοποιήσεις και τι ουρητηρικό πρέπει να συνδυαστούν. Δηλαδή πρέπει να τα ξέρεις αυτά και να τα έχεις σταντάρει. Αν βάζεις 35 σύρμα, βεβαίως
είσαι λίγο πιο ευέλικτος, αλλά είναι λίγο πιο αδύναμο από το 38. Άμα επιτρέπετε, δύο μικρές ερωτήσεις. Η μία, αν μπορείτε να μας πείτε κάποια τρίκ, πώς μπορούμε να μπούμε σε ένα δύσκολο ρουτηρικό στόμιο, ειδικά με κάποιο με ένα πολύ μεγάλο προστάτη, που αν θα βοηθούσε να βάλουμε δεύτερο οδηγό σύρμα ή κάτι τέτοιο. Μία ερώτηση. Και η δεύτερη, είπατε και χθες και σήμερα ότι βάζετε πάντα πικτέιλ μετά από την ουρητηροσκόπηση. Οι τακτικοί που ακολουθούν κάποια κέντρα βάζουν έναν ουρητηρικό, τον οποίο τον αφαιρούν αργότερα την ίδια μέρα ή την επόμενη μέρα, ή κάποιο πικτέιλ με σκηνάκι που τραβιέται. Πώς τη σχολιάζετε? Λοιπόν, για το στόμιο, το δύσκολο στόμιο, πραγματικά είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζει κανείς. Θα σας δείξω αμέσως μετά σε αυτό το κομμάτι μια πολύ ωραία τεχνική με ένα δεύτερο σύρμα, η οποία ξεπερνάει το πρόβλημα στις περισσότερες περιπτώσεις. Είναι πολύ χρήσιμη. Εδώ τη χρησιμοποιούμε σε στένωμα, αλλά εφαρμόζεται και για το στόμιο. Ένα αυτό. Δεύτερον, ο πιο απλός τρόπος για να περάσει ένα δύσκολο στόμιο είναι να του κάνεις διαστολή με μπαλόνι. Και αυτό γιατί όταν έχεις βάλει ένα σύρμα ήδη μέσα, ό,τι ευθειασμό ήταν να σου κάνεις τον έκανε. Δηλαδή, έχοντας βάλει το σύρμα ασφαλείας, ό,τι ήταν να πάρει την ευθεία την έχει πάρει. Δεν, κάτι καλύτερο δεν γίνεται. Άρα, ή μπορείς να μπεις ή δεν μπορείς να μπεις. Δεν έχει να σου ευθειάσει περισσότερο ή λιγότερο. Λοιπόν, το αμέσως επόμενο βήμα είναι να κάνεις διαστολή με μπαλόνι. Η άλλη διαστολή είναι να περάσεις στους ουρητηρικούς. Δηλαδή, να πάρεις τον εξάρι που είδαμε τώρα, να πάρεις εφτάρι, να πάρεις ενδεχόμενα και το dual lumen, το δεκάρι, και να κάνεις διαστολή πριν επιχειρήσεις να μπεις. Να κάνεις δηλαδή διαστολές με κάτι άλλο. Το πιο εύκολο για διαστολή όμως είναι το μπαλόνι. Έτσι, αλλά το μπαλόνι προϋποθέτει να έχεις όλο τον εξοπλισμό, να έχεις τη σύρικα, να βιδώσεις κλπ, κλπ, κλπ. Άρα, το ένα τρίκ είναι αυτό που θα δείτε τώρα, θα σας το δείξω, θα το επισημάνω, και το άλλο είναι να κάνεις μια διαστολή του στομίου. Τώρα, να χρησιμοποιήσεις το εύκαμπτο μπορεί να γίνει αν έχεις ένα τόσο μεγάλο προστάτη και ο λοβός σου πέφτει τόσο πολύ μπροστά και είναι αδύνατο το άκαμπτο να πάρει τη στροφή, ενδεχόμενα να χρειαστεί να στραφείς στο εύκαμπτο, το οποίο όμως είναι προβληματικό όταν έχεις να κάνεις πέτρες του κάτω τριτιμωρίου. Γιατί το εύκαμπτο δεν κάθεται πολλές φορές μέσα, σου πέφτει ξανά πίσω. Το βάζεις, σου ξαναπέφτει πίσω. Αν είναι από τα λαγόνια και πάνω, είναι βάλει το εύκαμπτο και τελείωσε η ιστορία. Το άλλο θέμα είναι το πικτέιλ. Πολλή κουβέντα γίνεται στη βιβλιογραφία και παγκοσμίως για το τι πρέπει να κάνουμε για το πικτέιλ μετά την ουρητηροσκόπηση. Να βάλουμε ή να μην βάλουμε. Πότε να μην βάλουμε και πότε πρέπει σίγουρα να βάλουμε. Σίγουρα πρέπει να βάλουμε όταν έχουμε τρυπήσει τον ουρητήρα, όταν η ουρητηροληψία ήταν εργώδης, με μεγάλο είδημα, ή όταν το χειρουργείο μας δεν ήταν το πιο ομαλό όπως το είχαμε στο μυαλό μας. Εκεί θα βάλουμε σίγουρα. Τώρα, τι κάνουμε όταν όλα πήγαν καλά? Εγώ θα σας πω την προσωπική μου εμπειρία, η οποία ξαναπαίρνει level of evidence 4. Και grade of recommendation στα τάρταρα. Λοιπόν. Καλά. Λοιπόν, όσες φορές δεν έβαλα πικτέιλ, είχα προβλήματα. Είχα προβλήματα. Είναι φοβερό. Δηλαδή, εγώ απορώ πραγματικά που το συζητάμε έτσι καμιά φορά και λένε, εμείς δεν βάζουμε, ή βάζουμε αυτό με το κορδονάκι. Το κορδονάκι, αν το βάλεις σε έναν που επικοινωνεί, που μπορεί να συνεννοηθείς, οκ, αλλά αν το βάλεις σε κάποια μεγάλη ηλικία, το βρίσκεις στο πάτωμα την άλλη μέρα. Το έχει πιάσει ο παππούς, έχει τραβήξει, το έχει βγάλει. Όσες φορές δεν έβαλα πικτέιλ σε μη επιπλεγμένη ουρητηροσκόπηση, με πήραν τηλέφωνο την επόμενη ή τη μεθεπόμενη γιατί έκανε κολλικό. Είχα εμπειρετή ρολίμωξη. Είχα ένα σωρό προβλήματα. Αποφάσισα λοιπόν και εγώ να βάζω σε όλους και τελειώνει η ιστορία. Απλώς το αφαιρούμε με το εύκαμπτο. Και έτσι τουλάχιστον μειώνουμε την επώδυνη κυστοσκόπηση με το άκαμπτο. Πότε το αφαιρείτε? Εφόσον το βάζεις, εγώ θα έλεγα το μίνιμουμ που το αφήνουμε είναι μια εβδομάδα. Δηλαδή από τη εβδομάδα και πέρα το βγάζεις όποτε βολεύει εσένα ή τον ασθενή. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια που είπε ο κ. Μανούσακας. Ότι ιδιωτικά ίσως είναι ακόμη πιο απαιτητική ασθενής και εκεί ο κολλικός, φανταστείτε τον ασθενή που έκανε ουρητηρολιθοτριψία για πέτρα που του έκανε κολλικό και την επόμενη μέρα που έχει φύγει από το νοσοκομείο κάνει κολλικό. Είναι δυσάρεστη κατάσταση για όλους. Παρακαλώ. Μην ξεχνάμε βέβαια όμως ότι και το πικτέιλ το ίδιο πολλές φορές δημιουργεί πόνο, ίσως και φάμενο το κολλικό. Συμφωνώ σε αυτό, ναι. Θέλω να πω, δεν είναι άμυρο επιπλοκών και το ίδιο. Βεβαίως δεν είναι άμυρο επιπλοκών, το ξέρουμε όλοι αυτό. Παναγιώτη, τώρα μισό λεπτό. Έχετε δίκιο για το πικτέιλ και το ξέρουμε όλοι, αλλά είναι μια συμβιβαστική κατάσταση. Αποδέχεσαι λίγο τις. Παρακαλώ. Θα ήθελα τη γνώμη σου πάνω σε μια τεχνική λεπτομέρεια. Στη χρήση της ίνας, την έχεις ελεύθερη να μπαινοβγαίνει ή την ασφαλίζεις και κουνάς το εργαλείο? Γιατί εκεί που μου στο. Κατάλαβα. Γιατί στο κέντρο που μου στην Αγγλία, κάναμε πολύ ουρολογία, ήταν πολύ δογματική σε αυτό. Δηλαδή την ασφαλίζαν την ίνα να μην κουνιέται γιατί θεωρούσαν πιο ασφαλές, δεν μπορεί να τρυπήσει. Και πολλές φορές θα σου κάνει τη ζωή δύσκολη να πας με το εργαλείο και να βρει την πέτρα. Ενώ λες, αν την κουνήσω και φύγει δύο καθά παραπάνω, την έχω. Λοιπόν, το βασικό πλέον. Όχι, εγώ δεν την ασφαλίζω. Η απάντηση είναι αυτή. Το βασικό πλέον έχουμε τη ασφάλεια, ξέρει ποιο είναι το εξή. Ότι κάποια στιγμούλα όταν.
ενώ σπάζεις την πέτρα, κάνεις μια αδέξια κίνηση και είτε σου πέσει πάνω στον ουρητήρα και τον χτυπάει, είτε εν πάση περιπτώσει κάτι δεν πάει καλά, η πρώτη κίνηση που κάνεις δεν είναι να αφήσεις το πετάλι του ποδιού, είναι να τραβήξεις την ίνα πίσω. Δηλαδή το αυθόρμητο είναι να τραβήξεις την ίνα. Και φανταστείτε ότι αυτά τα εργαλεία, ειδικά τα εύκαμπτα, με το που θα φάνε δύο πενιές, ας πούμε, από το λέιζερ, ήδη είδες τις πρώτες τελείες. Ευτυχώς, οι εταιρείες τώρα το ξέρουν και μας προσφέρουν εργαλεία που προστατεύουν την άκρη με κεραμικό υλικό. Ήδη η Storch, ας πούμε, έχει βγάλει το Flex X2 το οποίο προστατεύει. Ενώ ακόμα πιο μπροστά πηγαίνοντας, μαζί με τα ψηφιακά, κάποιες εταιρείες έχουν βάλει σύστημα αυτόματης διακοπής του λέιζερ. Δηλαδή το λέιζερ είναι συνδεδεμένο και μόλις τραβηχτεί το λέιζερ μέσα στο εργαλείο, αυτόματα το καταλαβαίνει και σταματάει την τέτοια χωρίς να αφήσει το πετάλι. Στέλιο, να πω κάτι. Εγώ αντιθέτως είμαι δογματικός ως αν αγγλοτραφής. Το ασφαλίζω, το λέιζερ είναι ακίνητο, κουνιέται το εργαλείο. Αν θα δουλέψει σε πολλούς κάλικες για πολλή ώρα, χωρίς να το έχεις ασφαλισμένο, και είναι και πιο ασφαλές τελικά για το εργαλείο. Αν πας στον κάτω κάλικα και δεν το έχεις ασφαλισμένο, δεν μπορείς να δουλέψεις πολύ εύκολα, θα σου βγει το λάδι κοινός. Νομίζω ότι συμφωνώ με τους Άγγλους, πρέπει να ασφαλίζεται το λέιζερ. Αυτή είναι η προσωπική μου εμπειρία, level of evidence κάτω από τα τάρταρα, αλλά νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα κι αν έχεις και μεγάλους όγκους, είναι... Δεν θα διαφημίσω καθόλου αυτή την τεχνική λεπτομέρεια και καλά κάνει και την εφαρμόζεται. Βέβαια, έχετε ένα κοινό χαρακτηριστικό ότι είστε της αγγλικής σχολής. Ενώ εμείς δεν είμαστε. Το ίδιο ισχύει και στην Ολλανδία, βέβαια, Στέλιο. Λοιπόν, εδώ τώρα. Εδώ λίγο γίνονται πιο δύσκολα τα πράγματα. Εδώ θέλει ίσως λίγο παραπάνω εμπειρία, αλλά και βασικά και λίγη παραπάνω τόλμη όταν στο δείξει κανείς όμως πρέπει να κάνεις. Η διατομή στενωμάτων, είτε αυτό είναι στένωμα ουρητήρα, είτε είναι στένωση πυλωρητηρικής συμβολής, γίνεται με τις ίδιες βασικές αρχές που θα δείτε εδώ. Απλώς διαφέρει το σημείο που κόβεις. Οι αρχές όμως είναι οι ίδιες. Μπορούμε να παίξουμε, ναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε έναν ασθενή με ένα πολύ δύσκολο στένωμα στο άνω τριτημόριο του ουρητήρα μετά από ουρητηροσκόπηση. Όχι μόνο είχε τραυματιστεί ο ουρητήρας, είχαν φύγει και κομμάτια πέτρας εξωτερικά, φαινόταν στην όκρη ένα χιόνι εξωτερικά, ένα διάσπαρτο. Μια συγκέντρωση διάσπαρτα λίθων. Ένας πολύ καλοβαλμένος κύριος, ιδιαίτερα εύπορος, και αντιλαμβάνεστε ένα προβληματικό περιστατικό. Ήταν με νεφροστομία περίπου 6 μήνες. Και βλέπετε εδώ το στένωμα που έχει προκληθεί από την επέμβαση. Εδώ η τεχνική με τα δύο σύρματα. Φτάνουμε στο στένωμα. Περνάμε μέσα από τον αυλό του εργαλείου, το μεταλλικό εργαλείο έχουμε εδώ, ένα δεύτερο σύρμα. Το βλέπετε το δεύτερο σύρμα που προωθείται, με ακτινοσκόπηση πάντα, για να ξέρουμε ότι μπήκε σωστά. Γυρίζουμε το εργαλείο στο ένα σύρμα, ένα στην 6η ώρα και το άλλο στη 12η. Κοιτάξτε λίγο πώς ανοίγει. Δεν ξέρω αν φάνηκε. Εδώ. Πώς ανοίγει, το τεντώνει όσο μπορεί. Σου κάνει ένα μικρό κενό και εσύ περνάς ανάμεσα. Το είδατε? Αυτή ακριβώς την τεχνική μπορεί να την κάνει κανείς και στο στόμιο του ουρητήρα. Δηλαδή να βάλει το δεύτερο σύρμα από κάτω, να γυρίσει το εργαλείο. Το ένα σύρμα να είναι στην 6η ώρα, το άλλο στην 12η και να περάσει ανάμεσά τους. Να είναι νεφροστομία. Α, δούμε λίγο το στένωμα τώρα που περάσαμε. Θα ξανατραβηχτεί πίσω και θα το δείτε. Να το στένωμα. Θυμηθείτε λίγο αυτή την εικόνα για να είμαστε έτσι, για να δούμε και συγκριτικά στο τέλος της επέμβασης. Εδώ πάλι νομίζω το στένωμα θα δούμε, να το, όλη αυτή η περιοχή εδώ. Το μυστικό στις χάσεις του ουρητήρα, είτε είναι ενδοπυελοτομή είτε ενδοουρητηρομή, είναι πρώτον, να ξεκινήσεις από πάνω από φυσιολογικό ιστό και να τελειώσεις κάτω σε φυσιολογικό ιστό. Το ξαναλέω αυτό. Θα κόψεις μισό περίπου εκατοστό πάνω από το στένωμα και μισό εκατοστό περιφερικότερα του στενώματος. Και δεύτερον, θα κόψεις βαθιά. Θα βγεις στο λίπος. Αν δεν δεις λίπος, δεν είναι σωστή τομή. Θέλει λίγο στην αρχή να το ξεπεράσεις λίγο το σοκ του, να τρυπήσεις τον ουρητήρα, να τον διαλύσεις την κυριολεξία, αλλά έτσι είναι το σωστό. Ξεκινάμε να κόβουμε με το λέιζερ. Η ένταση του λέιζερ εδώ είναι στο 1,8 και στα 10 Hz. Θα δείτε ότι πιο πάνω που είναι υγιής ιστός κόβει πιο εύκολα, πιο κάτω που είναι ουλώδης κόβει πιο δύσκολα και θέλει πάρα πολύ υπομονή. Εδώ μπορούμε και δουλεύουμε με το άκαμπτο, ευτυχώς. Μπορεί να χρειαστεί να βάλει το εύκαμπτο κανείς. Λοιπόν, δεν βλέπω καλά. Λοιπόν, θα σας πω. Κόβουμε lateral. Στην ώρα νούμερο 9, αν βλέπεις το δεξιό ουρητήρα, και στην ώρα νούμερο 3, αν κόβεις τον αριστερό ουρητήρα. Εντάξει. Λοιπόν, δείτε λίγο εδώ το υγιές σημείο. Κοιτάξτε πώς κόβει τις ίνες εδώ. Βλέπετε τις ίνες. Αν κόψεις το βλενογόνο, δεν φτάνει. Πρέπει να κόψεις και τις ίνες του υποβλενογονίου και του μυϊκού χιτώνα του ουρητήρα. Φυσιολογικός ουρητήρας εδώ, το βλέπετε. Αυτές εδώ οι ίνες πρέπει να κοπούν. Δεν είναι σωστή η τομή αν κόψουμε μόνο το βλενογόνο. Και αυτό και κάνουμε. Εδώ βέβαια είμαστε ακόμα σε υγιή ουρητήρα, οπότε είναι κάπως πιο εύκολα τα πράγματα.
προχωράμε, η σύστασή μου να προχωράτε από πάνω κατεβαίνοντας και όχι ανάποδα. Δηλαδή να κόψεις από πάνω και να κατεβαίνεις. Αν κόψεις ανάποδα, μπορεί κάποια στιγμή να χαθείς άσχημα, να βγεις απ' έξω και να έχεις προβλήματα. Δέτε πως ανοίγει. Το λέιζερ έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Δεν ματώνεις, αλλά είναι αργό. Σου βγάζει την ψυχή δηλαδή, θέλει υπομονή. Αλλά δεν ματώνει. Αρχίζουμε να περνάμε τώρα σε πιο δύσκολο ιστό. Παρ' όλα αυτά, τα καταφέρνει. Μία γραμμή. Ναι. Το ίδιο πράγμα είναι και στην ενδοπυελοτομή για στένωση πυελοτική συμβολή, αλλά και είναι πιο εύκολα τα πράγματα γιατί ο ιστός είναι φυσιολογικός, ενώ δεν έχει ουλώδη ιστό, έτσι. Δηλαδή η τομή είναι πιο γρήγορη. Δείτε λίγο, δεν ξέρω αν φαίνεται το λίπος, εδώ θα το δείτε τώρα. Το βλέπετε το λίπος εδώ. Εδώ που χρυσίζει. Αυτή είναι η σωστή τομή. Τώρα είναι η σωστή τομή. Να το δω. Έχεις την αίσθηση ότι έχεις ανοίξει τον ουρητήρα σαν καρπούζι στα δύο δηλαδή, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Στέλιο, όσο το δείχνεις και είναι πολύ ωραίο το βίντεο και εξαγείωση μετά. Ρίχνεις και αγραφικό. Στην σχέδια, ναι, βέβαια. Ναι. Πρέπει να φύγει. Εντάξει, αν έχεις δει λίπος, αποκλείται να μην έχει εξαγείωση. Δηλαδή πρέπει να βγει απ' έξω και γραφικό. Το θέμα είναι να δεις το λίπος. Γιατί άμα τελειώσει την επέμβαση, κάνεις το δεις εξαγείωση και έχεις τελειώσει, μετά πρέπει να ξαναμπεί να ξανακόψει. Υπομονή. Επιμονή και χρόνο χειρουργικό. Και εν πάση περιπτώσει, κάπως έτσι πηγαίνοντας η ιστορία αυτή, κάποια στιγμούλα κρίνεις ότι το σε μήκος και σε βάθος έχει κόψει επαρκώς, ελέγχεις την κατάσταση, βλέπετε πλέον εδώ, κοιτάξτε πάνω, κοιτάξτε, θυμηθείτε πώς ήταν στην αρχή, θα δείτε τώρα πώς είναι, πώς έχει ανοίξει. Κάποια κρόσια βέβαια πέφτουν εκεί. Και τώρα από κάτω ξαναμπαίνουμε πάνω. Κοιτάξτε το εργαλείο πώς περνάει πλέον. Εντάξει. Και αυτό είναι το stand ενδοπυελοτομής. 14 φρέντς επάνω, 7 φρέντς κάτω. Είναι το ίδιο stand που βάζουμε και στις ενδοπυελοτομές και στις ενδοτηρητομές. Μπορεί να το βάλεις και ανάποδα αν είναι στο κάτω τριτημόριο του ρητήρα. Και με αυτό το αφήνεις περίπου 6 εβδομάδες. Αυτά.